Μιλάω. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στο 8ο συνεχόμενο live on Facebook. Θέλω να σας πω από την αρχή, με βλέπετε και σε καλοκαιρινή διάθεση, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γίνεται κάθε εβδομάδα χαμός. Πρέπει να σας πω ότι είμαι σταθερά περίπου 30 με 40.000 ανθρώπους που παρακολουθούν το κάθε live που κάνεις. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά μεγάλο νούμερο και γινόμαστε σιγά σιγά μια πολύ μεγάλη παρέα. Και εδώ βλέπετε, τα χαρτιά να βλέπετε είναι γεμάτα, δεν είναι τυπικά για να φαίνονται, γεμάτα με ερωτήσεις ανθρώπων οι οποίες έρχονται κατά δεκάδες για να τις απαντήσω στο επόμενο live. Το ίδιο θα κάνουμε φυσικά και αυτή την εβδομάδα. Να σας ενημερώσω ότι θα κάνω live μέχρι και την τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου. Τον Αύγουστο θα διακόψουμε για τις θερινές μας διακοπές και τις δικές μου και τις δικές σας, να σας λείψω και λίγο, και θα ξεκινήσουμε ξανά από το Σεπτέμβριο, όπου βεβαίως εκεί μπορεί, θα είναι η κανονική μας μέρα η Παρασκευή, αλλά μπορεί λίγο να διακόπτουμε εάν προκύψει κάποιο ταξίδι, αρχίζουν οι κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, εγώ είμαι στο τρίτο θερινό τμήμα κτλ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο σχολείο της επικαιρότητας. Ήταν μια εβδομάδα πάρα πολύ δύσκολη. Μια εβδομάδα γεμάτη γεγονότα. Θα πω από τα του προσωπικού, τα προσωπικά μου δηλαδή, και μετά θα πω τα γενικά. Χθες το βράδυ τους έδινε με μια πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε να σπάσουμε την εκλογική περιφέρεια στην οποία είμαι βουλευτής τα τελευταία 10 χρόνια, την πρώην πια Β' Αθηνών και την περιφέρεια Αττικής. Και έτσι η Β' Αθηνών χωρίζεται σε τρία κομμάτια, στο βόρειο, στο δυτικό και στο νότιο. Πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες, και αφού συζητήσω το θέμα και με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αποφασίσω και εγώ σε ποιο από τα τρία κομμάτια θα είμαι υποψήφιος την επόμενη φορά. Φυσικά, μέχρι τη λήξη της θητείας μου στην παρούσα Βουλή, παραμένω βουλευτής Β' Αθηνών και εκπροσωπώ το σύνολο αυτής της μεγάλης περιφέρειας. Όμως, για την επόμενη πια κοινοβουλευτική περίοδο, θα πρέπει να επιλέξω εάν θα είμαι υποψήφιος στην Βόρεια Αθήνα, αν θα είμαι υποψήφιος στην Νότια Αθήνα, αν θα είμαι υποψήφιος στην Δυτική Αθήνα. Θα ήθελα και τη δική σας γνώμη στα σχόλιά σας από κάτω για το ποια από τις τρεις περιφέρειες είναι αυτή που θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να επιλέξω. Και μάλιστα δεν σας κρύβω, σκοπεύω αυτό το θέσω και το μορφήνι ηλεκτρονικής δημοσκοπήσεως και στο Twitter μου και στο Facebook. Φυσικά η τελική απόφαση θα είναι του Προέδρου του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ψεύτης, αγαπώ όλη μου την περιφέρεια. Θα ήθελα να πω να είμαι υποψήφιος και στα τρία κομμάτια ταυτόχρονα, γιατί δεν θέλω καθόλου να αφήσω κάποιον από τους φίλους που με αγαπούν, από τους φίλους που με ψήφισαν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, από τους ανθρώπους που έχουν κάνει συγκεντρώσεις, ομιλίες, έχουν τρέξει μαζί μου, έχουμε περπατήσει, έχουμε μοιράσει φυλάδια, έχουμε κάνει ερωτήσεις στη Βουλή, έχουμε δώσει μάχες. Αναγκαστικά όμως, όπως τα πράγματα, θα πρέπει ένα από τα τρία κομμάτια να επιλέξω. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας γνώμη για το που πιστεύετε ότι θα πρέπει να είμαι υποψήφιος την επόμενη φορά. Στο βόρειο, στο νότιο ή στον δυτικό τομέα της Αθήνας, της πρώην Β' Αθηνών. Τώρα, πάμε λίγο στο σχολιασμό της επικαιρότητας, μετά θα πάω στις ερωτήσεις και μετά θα επανέλθω στο σχολιασμό. Τι έγινε χθες στη Βουλή πλην της κατατιμήσεως των μεγάλων εκλογικών περιφερειών? Ψηφίστηκε ο Κλισθένης. Τώρα, μαγαρίζεται το όνομα του μεγάλου αρχαίου Αθηναίου πολιτικού και ιδρυτού της Αθηναίων Πολιτείας και παππού του Περικλέου, του Κλισθένους, ο οποίος ταυτίζεται με μια ανόητη σιριζέικης εμπνεύσεως κυβερνητική πρωτοβουλία, δηλαδή την θέσπιση της απλής αναλογικής για τις δημοτικές εκλογές. Εάν δεν γίνουν εθνικές εκλογές νωρίτερα, έτσι ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός να ακυρώσει αυτό το νομοσχέδιο, πραγματικά θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι οι Δήμοι, εάν γίνουν δημοτικές εκλογές με το νομοσχέδιο Σκουλέτη, με το νόμο πια από χθες Σκουλέτη, δεν θα είναι κυβερνήσιμοι. Απλή αναλογική, χωρίς καν όριο εισόδου, σημαίνει ότι όποιος βάζει προσφυγιότητα θα εκλέγεται Δημοτικό Σύμβουλο. Σημαίνει ότι εκεί πια θα έχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο που ο Δήμαρχος δεν θα μπορεί να επιτύχει πλειοψηφίες. Για να επιτύχει πλειοψηφίες θα χάνει πάρα πολύ χρόνο, θα πρέπει να υπόσχεται θέσεις, ανταλλάγματα, θα τσακώνεται. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κυβερνηθούν οι Δήμοι. Μακάρι να είμαι ψεύτης, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι άλλη μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να προκαλέσει χάος στην Ελλάδα. Και φυσικά χθες αρνήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά την ψήφο από Δήμους Έλληνες. Λένε κάποιοι το έστειλε στις καλένδες.
θέλοντας να πούνε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Είναι λάθος αυτό, να ξέρετε. Το λέω και εσείς που είστε δικοί μου φίλοι, πρέπει να μιλάμε σωστά τα ελληνικά και τα ιστορικά θέματα. Η ορθή έκφραση είναι το παρέπιπλο, το έστειλε στις ελληνικές καλένδες. Οι καλένδες είναι τμήμα του ρωμαϊκού ημερολογίου. Εξού και τα κάλαντα, εξού και το καλεντάριο. Όταν θέλανε να πούνε οι Ρωμαίοι ότι το, αυτό το στείλαμε να γίνει εκεί που δεν υπάρχει ποτέ, λέγανε στις ακαλέντε γκρέκε, δηλαδή στις ελληνικές καλένδες, γιατί το ελληνικό ημερολόγιο δεν είχε καλένδες. Είναι το αντίστοιχο που θα λέγαμε σήμερα, του είπα θα το κάνουμε στις 32 του μηνός. Υπάρχει μήνες με 32 μέρες, όχι. Άρα να πεις κάποιον σε περιμένω στις 32 του μηνός, σημαίνει ότι δεν θα το ποτέ. Έτσι ακριβώς για τους αρχαίους Ρωμαίους, οι ελληνικές καλένδες σήμαινε ποτέ. Πράγματι, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ παρέπεψε το θέμα σε ελληνικές καλένδες. Ο ίδιος λέει ότι εντός πενταμήνου θα φέρει νόμο για τους αποδήμους Έλληνες. Προσωπικά δεν το πιστεύω. Μακάρι να πω ψεύτης. Είναι τεράστιο λάθος να μην ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Εγώ δεν λέω να ψηφίζουν μόνο οι Έλληνες που φύγανε την εποχή της κρίσης. Φυσικά αυτοί πρέπει εκ των νέων κάνουν να ψηφίζουν. Αλλά όσοι Έλληνες έχουν ελληνικό διαβατήριο και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν. Και αν θέλουν και άλλοι άνθρωποι ελληνικής καταγωγής που δεν έχουν πάρει ελληνικό διαβατήριο και τώρα με αυτόν τον τρόπο τους πείσουμε να ενδιαφερθούν να πάρουν ελληνικό διαβατήριο, επίσης κάτι πρέπει να ψηφίζουν. Δεν έχουμε αφοβηθούμε τίποτα από τον ελληνισμό που ζει στο εξωτερικό. Αντιθέτως, η Ελλάδα έχει να κερδίσει πάρα πολλά από τις ιδέες, τις δεξιότητες, τις ικανότητες, αλλά και την οτροπία Ελλήνων, οι οποίοι ζουν σε χώρες πολύ πιο προηγμένες, έχουν εμπειρίες, έχουν οράματα και αυτά θα μπορούν να μεταφέρουν στην Ελλάδα. Θα είναι μια ζύμωση πολύ σπουδαία την εποχή της παγκοσμιοποίησης, την εποχή του διαδικτύου, το να εμποδίζουμε εμείς τους πολίτες μας να ψηφίζουν στην Ελλάδα, να το κάνουν οι Αλβανοί, οι Σκοπιανοί, οι Τούρκοι, οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Και ειδικά εμείς να μην το κάνουμε, με συγχωρείτε, είναι απαράδεκτο. Δεν είχε γίνει τόσο χρόνο στην Ελλάδα, λένε κάποιοι τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, είχε φέρει νόμο η Νέα Δημοκρατία. Το Σύνταγμα προβλέπει 200 έδρες για να ισχύσει για πρώτη φορά και μέχρι στιγμής δεν έχει επιδεχθεί πλειοψηφία 200 ψήφων. Όσες φορές η Νέα Δημοκρατία αποπειράθηκε να ψηφίσει τον νόμο, δεν έπαιρνε πάνω από 150-160 έδρες. Άρα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να το ψηφίσει για να υπάρξουν 200 έδρες και να ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Μακάρι να πέφτω έξω και εντός πενταμήνου, όπως είπε χθες ο κ. Σκουλέτης, να γίνει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία και οι άνθρωποι αυτοί να ψηφίσουν σε επόμενες εθνικές εκλογές. Τώρα, ως προς ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει αυτήν την εβδομάδα και μέχρι στιγμής παίζει σχετικά χαμηλά. Αναφέρομαι στο θέμα της απέλασης από την Ελλάδα δύο Ρώσων διπλωματών με την κατηγορία, αν καταλαβαίνω καλά, ότι προσπάθησαν να χρηματίσουν Έλληνες αξιωματούχους για το θέμα των Σκοπίων, για τις ένταξεις των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Επίσης πρέπει να σας πω ότι, όπως μιλάμε αυτή τη στιγμή, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κ. Λαυρόφ, έχει καλέσει στο γραφείο και εξηγήσει τον Έλληνα πρέσβη στη Μόσχα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ξαφνικά αυτήν την εβδομάδα διανύουμε μία μίνι κρίση σε ελληνορωσικές σχέσεις. Αυτό, αν σας έλεγα πριν μερικά χρόνια ότι με πρωθυπουργό τον Τσίπρα του Συνασπισμού της Αριστεράς και με υπουργό άμυνας τον Καμένο, ο οποίος πήγαινε να ερχόταν στη Ρωσία καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων της αντιπολίτευσης, και τον κύριο Κοτζιά, υπουργό εξωτερικών, ο οποίος ήταν, όπως θυμάστε, που είχε στην Ελλάδα τον Ντόνκινγκ, το φίλο του Πούτιν, ο οποίος είναι στη μαύρη λίστα της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα ήταν τρελό, δεν το πιστεύει κανένας. Όμως πράγματι διάγουμε μία μίνι κρίση σε ελληνορωσικές σχέσεις. Δεν έχω μεγαλύτερη ενημέρωση από την κυβέρνηση για να μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Οφείλω να πω κάτι από θέση αρχής. Βεβαίως η Ελλάδα θέλει καλές σχέσεις και με τη Ρωσία. Καμία αμφιβολία. Και πολλά μας ενώνουν με τη Ρωσία. Και είναι μεγάλη ομόδοξη χώρα. Φυσικά από την άλλη, εμείς ανήκουμε στο ΝΑΤΟ. Εμείς ανήκουμε στη Δύση. Όπως είπα, είμαι ίστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Όμως, ασχέτως με ποια χώρα θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και θέλουμε να έχουμε με όλες και φυσικά και με τη Ρωσία, εάν πράγματι έχει υπάρξει απόπειρα εξαγοράς Ελλήνων αξιωματούχων από Ρώσους, αυτό με συγχωρείτε είναι απαράδεκτο. Το ξεκαθαρίζω, είναι απαράδεκτο. Εάν πράγματι υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία και δεν μπορώ να φανταστώ ότι η κυβέρνηση Ελλάδος θα προχωρήσει στην απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών χωρίς να έχουν αποδείξεις για αυτές τις κατηγορίες, με συγχωρείτε, η αμφισβήτηση εθνική μας κυριαρχίας και εμάς με τέτοιο τρόπο είναι αδιανόητη και ασφαλώς σε αυτή την περίπτωση η απέλασή του θα ήταν μονόδρομος. Το λέω γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος ως προς το πώς πρέπει να εννοούμε τις φιλικές μας σχέσεις με μια χώρα και όχι βεβαίως ότι η Ελλάδα γίνεται ξέφραγο καμπέλι και κάνει ο καθένας εδώ ό,τι θέλει. Άλλο μεγάλο θέμα. Φυσικά το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Λίγο πριν ξεκινήσω την εκπομπή μας σήμερα, διάβασα μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον. Πρέπει να είναι
αριθμός 586.588 ανακοίνωση του μεγάλου Μαξίμου εναντίον. Έχω γίνει ο πιο άθλιος αντιπολίτης. Το ξέραμε, δεν έκανα νέο, ούτε σε άλλο κάθε μέρα άθλιο βαλεμάζει. Γιατί τι είπα, ποιος είναι ο λόγος της σημερινής ανακοίνωσης. Είπα το πρωί στην εκπομπή μου στα παραπολιτικά, στην εκπομπή μου προσκεκλημένα στα παραπολιτικά, με ένα προσκεκλημένο του κυρίου Δημήτρη Τάκη, ότι στη διένεξη όσον αφορά τους δύο ελευθεριωτικούς, δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας λέει ότι δεν υπεσχέθη στον κύριο Ερντογάν τους 8. Ο κύριος Ερντογάν λέει ότι ο κύριος Τσίπρας του είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει 8. Εγώ πιστεύω τον Έλληνα Πρωθυπουργό και πιστεύω ότι δεν του το είχε υποσχεθεί. Δυστυχώς όμως ο κύριος Ερντογάν, συγγνώμη, για κάποιο λόγο φαίνεται και αυτό το πιστεύει. Και άρα αυτοί οι δύο έχουν πέσει θύμα της διένεξης μεταξύ Τσίπρα-Ερντογάν λόγω αυτής της παρεξήγησης του Ερντογάν, όπου εγώ όμως πήρα θέση και είπα πιστεύω τον Τσίπρα, ότι έχει δίκιο ο Τσίπρας. Παρόλο του κύριε φυλακή το στόματί μου, ο Θεός τη λάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει ζώνη. Πάσε τους. Ενώ είπα ότι εγώ πιστεύω τον Τσίπρα, έχουν βγάλει ανακοίνωση και λένε πόσο άδειος είμαι. Θέλω να το πω αυτό, ναι κύριε Λουσί, είστε δίκιο. Από τη που διανοήθηκα να πω ότι πιστεύω τον Τσίπρα, πρέπει να είμαι πάρα πολύ άδειος, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ, το ορκίζομαι. Η αλήθεια είναι πως όταν ακούς κάποιον να λέει πιστεύω τον Τσίπρα, αυτομάτως αποκτάς κακή γνώμη γι' αυτό, το καταλαβαίνετε. Αυτό να πας τόσο, αυτό συνέβη και σε μένα. Πάντως τώρα πέραν το ακροαστήριο, γιατί θέλω σοβαρό, τα δύο παλικάρια παραμένουν εχμάλωτα. Δεν φαίνεται τώρα τι διέξοδος. Από ό,τι καταλάβατε, η χθεσινή συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Δεν φαίνεται να έχουμε ένα σχέδιο με ένα χρονικό ορόσημο από το οποίο και μετά θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί στην Ελλάδα. Και εμείς ως Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε. Αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε. Τώρα να πω και κάτι που μην το ξεχάσω τώρα στην αρχή, να ξέρω τις ερωτήσεις. Με ρωτάτε πολύ για αυτό το κάμπ που έχουμε κάνει στην Ελληνική ΟΗ. Ξέρετε, φέτος στην Ελληνική ΟΗ έχουμε κάνει ένα θερινό κάμπ που πηγαίνουν τα παιδάκια και τους πηγαίνουμε κάθε μέρα σε ένα μουσείο, σε ένα εργαστήριο της αγροπνευστικής, μαθαίνουν να κάνουν γλυκά, σε ένα φούρνο μαθαίνουν να κάνουν ψωμί, πάνε περίπατο στην Ακρόπολη. Τα έχουν κάνει όλα. Ένα φοβερό κάμπ. Δεν υπάρχει θέση ούτε για δείγμα. Νομίζω στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου έχουμε μείνει κανένα δύο τις θέσεις. Πάντως γίνεται χαμός, δεν θα το ξανακάνουμε. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι είχαμε υπολογίσει, πολύ πιο πολλά παιδιά δηλαδή, αλλά ήταν και πάρα πολύ κουραστικό για μας. Γιατί εμάς τόσα πολλά παιδιά με δύο λεωφορεία σε τόσα πολλά μέρη όλη τη μέρα ήταν λίγο δύσκολο. Αν δεν έχετε κλείσει στο κάμπ της ελληνικής αγωγής, ακούστε με, δεν υπάρχει θέση για αυτή την εβδομάδα την επόμενη, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα έχουμε κάνει δύο θέσεις, αξίζει πραγματικά πάρα πολύ τον κόπο και δεν νομίζω για να ξαναγίνει ποτέ. Λοιπόν, τώρα. Πάμε λίγο εις τις ερωτήσεις σας. Ο λόγος που επιμένω στις ερωτήσεις σας είναι ο εξής. Θέλω αυτό που κάνουμε εδώ να γίνει διαδραστικό. Τι καλό μας δίνει το Facebook, γιατί προτιμώ το live on Facebook, αντί να γράψω μια εκπομπή για να ανεβάσω μετά απλώς στο YouTube. Γιατί τώρα που με βλέπετε, τώρα που να στέλνετε σχόλιο, τώρα που να στέλνετε ερώτημα, και να έχετε όλη την εβδομάδα για να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, και εγώ να απαντάω και να μην είμαι μόνο μία φωνή που βγαίνει από ένα γυαλί από όλα τα κανάλια που βγαίνω, αλλά μπορείτε και εσείς να μιλάτε σε μένα. Όχι εγώ μόνο να μιλάω σε εσάς. Το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ δημοκρατικό, πάρα πολύ μοντέρνο, πάρα πολύ σύγχρονο και θα μας κάνει καλό. Λοιπόν, πάω λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις. Θα λέω τα ονόματα, εφόσον είναι από το Facebook και έτσι δεν έχω, είναι ήδη δημοσιευμένα. Ο κ. Αλυζιώτης λοιπόν, μήπως πρέπει να καταργηθεί ο ΕΜΣΙΑ με ρωτάει. Για τιμωρεί του αυτοδημιούργου του και του νοικοκύριδε. Έτσι διωγγώνεται το δημόσιο και διαλύει το ιδιωτικό στο μέσο. Ένα λεπτό. Ο ΕΜΦΙΑ, ενιαίο χώρο ιδιωτών ακινήτων δηλαδή, υπάρχει στα ακίνητα. Ακίνητα έχουν και οι δημόσιοι πάλι και οι ιδιωτικοί πάλι. Άρα δεν συνδέεται το δημόσιο το ιδιωτικό. Έτσι. Τώρα, ένα χώρο ακινήτων, παιδιά, πάντα θα υπάρχει και για να είμαι ειλικρινή, πρέπει να υπάρχει. Γιατί είναι λογικό να φορολογεί την ακίνητη ιδιοκτησία σε ένα κάποιο βαθμό, όπω γίνεται πια σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, το ύψος του ΕΜΦΙΑ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλο για τη χώρα μας και υπάρχουν τρομερές αδικίες που πρέπει να διορθωθούν. Εγώ πιστεύω ότι ένας ΕΜΦΙΑ περίπου στο μισό από ό,τι είναι σήμερα θα είναι ένας δίκαιος φόρος. Και πρέπει σιγά σιγά να πάμε προς τα εκεί. Άλλωστε, η μείωση του ΕΜΦΙΑ θα δώσει την ευκαιρία στην οικοδομή να πάρει μπρος. Δεν μπορεί να πάρει μπρος η ελληνική οικονομία αν δεν πάρει μπρος η οικοδομή. Ο κ. Σταθόπουλος, καλησπέρα κύριε Άδωνη. Για τις μικρές επιχειρήσεις που κατά τη γνώμη μου έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα σε όλη την κρίση, ποια είναι τα μέτρα που θα προτείνετε την ανακούφισή τους? Θα ρίξουμε αμέσως τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές.
Πιστεύω ειδικά το δεύτερο, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να μειώσουμε και την προκαταβολή του φόρου. Αυτά θα δώσουν πολύ μεγάλη ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυρία Χριστίνα Μπότση, τι θα κάνετε με τους εργοδότες που συνεχίζουν να μην πληρώνουν τους εργαζομένους στους 10 και 11 μήνες? Πρέπει να κάνετε κάτι παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα είναι απαράδεκτο επιχειρήσεις που έχουν κέρδη και που λειτουργούν να μην πληρώνουν τους εργαζομένους τους. Και πρέπει η νομοθεσία να εφαρμόζεται. Τώρα, αν με ρωτάτε αν ένας επιχειρηματίας μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να μην μπορεί να πληρώσει τους εργαζομένους του, μπορεί, αλλά 10 και 11 μήνες είναι πάρα υπερβολικό διάστημα, γιατί δεν κλείνει αυτή η επιχείρηση. Πάντως, να το ξεκαθαρίσω, όσοι εργάζονται πρέπει να πληρώνονται. Και φυσικά πρέπει να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία, γίνεται και αυστηρή. Ο κ. Ευάγγελος Έλλην. Κύριε Αντιπρόεδρε, αν δεν γνωρίζετε, η ινσουλίνη είναι σε έλλειψη. Πόσο σημαντική είναι η ινσουλίνη για διαβητικούς, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Επίσης, δεν ήξερα ότι είναι σε έλλειψη, το μαθαίνω από εσάς, δεν είμαι τώρα υπουργός Υγείας, δεν το παρακολουθώ. Εάν είναι σε έλλειψη, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επίσης, η έννοια του οικογενειακού γιατρού, από το οποίο θέλει άδεια για να πάει σε άλλους γιατρούς, φαίνεται αρχικά πολύ αρνητική ιδέα. Θα ήθελα να τα σχολιάσω το παρόν για το μέλλον. Ένα λεπτό τώρα εδώ. Γιατί η ιδέα του οικογενειακού γιατρού ως θυροφύλακα, ως gatekeeper, όπως λέγεται, ήταν δική μου ιδέα, δική μου υπουργία. Όμως εγώ δεν το είχα κάνει να είναι υποχρεωτικό, όπως έχει μεγάλο ιδανή. Το είχα κάνει να είναι προαιρετικό. Όμως πρέπει να υποστηρίξουμε το θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Είναι ο μόνος τρόπος για να χαρτογραφηθεί υγειονομικά όλος ο γενικός πληθυσμός. Αυτό να περάσει στον τελικό φάκελο του κάθε ασθενούς, να ξέρουμε ακριβώς τι υγειονομικές ανάγκες θα έχουμε τις επόμενες δεκαετίες και να σχεδιάσουμε τέλεια τη φαρμακευτική μας πολιτική, την υγειονομική μας πολιτική κτλ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει και να αξιοποιήσουμε τη σύγχρονη τεχνολογία για να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες μας και με λιγότερα χρήματα. Βέβαια, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τον δεσμό του οικογενειακού γιατρού, δεν ξέρω αν είδατε χθες, ο κ. Ξανθός ανακοίνωσε ότι θα κάνουν καινούργια πρόταση του οικογενειακού γιατρού με καινούργια σύμβαση, γιατί σαν κανένα. Δεν είχα κάνει σύμβαση με τον ΣΥΡΙΖΑ, με το κράτος δηλαδή. Πώς να πάει, αφού είναι άνθρωποι τρελή. Κυρία Δήμητρα Αντωνοπούλου, τι θα γίνει με αυτή τη βρώμικη πόλη, κυρία Γεωργιάδη, και κανείς θα μιλήσει για την χορύπανση? Σε καμία πρωτεύουσα δεν ακούσαμε τον θόρυβο με τα μηχανάκια. Κανένα πρόσωπο θα μπει. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Ο Χαρίλας Πρικούπης έλεγε πριν από 1,5 αιώνα ότι ένα νόμο πρέπει να ψηφιστεί στην Ελλάδα. Ένα νόμο θα λέει πρέπει να τηρούνται οι νόμοι. Εκτός Παρασκευάς, η Ντόρα τι πήγε να κάνει στην ορκομοσία του Ερντογάν? Μπα και απελευθερώσει του στρατιώτε μα, αφού είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν πάρει του 8, τα παλικάρια μα δεν έρχονται πίσω και πολύ πιθανό να τα στείλει στα βάθη τη Ανατολή. Ένα λεπτό. Κύριε Παγκογιάννη, έχει σχέδιο με τον Ερντογάν εδώ πάρα πολλά χρόνια, την εποχή που ήταν εκείνη δήμαρχο Αθηνών κτλ. Και υπουργό εξωτερικών. Θέλουμε να μιλάμε με τον Ερντογάν ή δεν θέλουμε? Μπορείτε να πείτε δεν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε να μιλάμε με τον Ερντογάν, τα παιδιά τα ξεγράφουμε. Εάν θέλουμε να πάμε αυτά τα παιδιά, πρέπει να μιλάμε με τον Ερντογάν. Δεν έχουμε άλλο δρόμο, παιδιά. Ή θα πάμε να τα απελευθερώνουμε τα παιδιά αυτά με πόλεμο, ή θα πάμε να τα δώσουμε στον Ερντογάν. Επειδή το θέμα του πολέμου πιστεύω το λέμε ω αστείο, δεν λέμε κάτι πραγματικά, άρα πρέπει να μιλάμε με τον Ερντογάν. Τζορτζ Φιλιππόπουλο, τι έχει να πείτε για την παρουσία του κ. Παγκογιάννη, δηλαδή του κ. Παχτσελή, που δηλαδή του παππούδε μα βρίσκεται στον πάτο τη θάλασσα. Και αυτή η εθνική ταπείνωση κομμάτι τη ελληνική πολιτική θα χνάρει τίποτα το καπέλο, Κοτζιά. Γιατί για την Παγκογιάννη πήρε προηγουμένω, για τον Κοτζιά έχω πει τη γνώμη μου, για το καπέλο δεν θέλω να πω κάτι. Γιατί έχω μάθει και ενδεχομένως συνδέεται με κάποιο πρόβλημα υγείας στην Πυρκοτζιά και θα το σχολιάσω. Δημητράκη Σεργίου, την άποψή σας για λιγότερους βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχω γράψει άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής. Είμαι αντίθετος στη μείωση των βουλευτών. Δεν είναι και το πρόβλημά μας. Λιγότεροι βουλευτές στο Κοινοβούλιο σημαίνει λιγότερη αντιπροσώπευση. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα σήμερα? Την άποψή σας για μείωση του μισθού του βουλευτή με όλα τα προνόμια. Πρέπει η εξουσία να κάνει θυσία και μόνο λαό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όταν ήμουν βουλευτής του λαού στην πρώτη μου χρονιά, ήμουν ο βουλευτής που αρνήθηκε να πάρει αύξηση στη βουλευτική αποζημίωση. Και κατέθετα την αύξηση που είχαν πάρει τότε οι βουλευτές σε ένα ίδρυμα. Και έλεγα ότι παίρνουν ήδη πάρα πολλά λεφτά οι βουλευτές και δεν θα τα πάρουν άλλα. Από τότε όμως, αγαπητέ, και μέσα στην κρίση, οι βουλευτές μείωσαν 65% τη βουλευτική αποζημίωση. 65% μείον. Άρα μην μου λέτε δεν κάνανε θυσίες οι βουλευτές, γιατί είναι ψέματα. Σήμερα η βουλευτική αποζημίωση εδώ που είναι και τα λεγόμενα βουλευτικά προνόμια είναι το ελάχιστο που μπορεί να δώσει ένα κράτος για να έχει ένα βουλευτή να κάνει τη δουλειά του. Εάν επιμένετε να πάμε σε χαμηλότερη αποζημίωση και λίγα προνόμια, εγώ προτείνω 0 αποζημίωση και 0 προνόμια. Αυτό θα ήταν πολύ πιο τίμιο, γιατί σε αυτήν την περίπτωση θα λέγαμε: θέλω αυτοί που θα γίνονται βουλευτές ή να έχουν δικά τους λεφτά, να είναι δηλαδή πλούσιοι, ή να βρουν λεφτά από χορηγούς. Γιατί αν πάει παρακάτω από ό,τι είναι σήμερα, ούτως ή άλλως ένα από τα δύο θα γίνει, άρα καλύτερα να το κάνουμε 0, να μην ξοδεύουμε και λεφτά, μην κάνουμε τη συζήτηση, αλλά ξέρουμε ότι στη Βουλή θα έχουμε ή πλούσιους ή αγορασμένους. Μην παίζουμε δηλαδή. Δεν το καταλάβουμε αυτό. Κάποια στιγμή αυτό ο λαϊκισμός πρέπει να τελειώσει. Βαγγέλης Γιαννιός. Σε ένα σοσιαλιστικό κράτος ελληνικό,
με έντονο κρατικό παρεμβατισμό και αριστερό στροφή αντίληψη, πώς θα κρατήσουμε την ιδεολογική μάχη και θα πάμε επιτέλους πατρίδα μπροστά. Σήμερα ο κύριος Θείος έκανε μεγάλη ζημιά και βοήθησε αυτό. Αλλά κυρίως μιλάω ότι μπορούμε να κάνουμε στη δεξή. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη ο Κυριάκος Μητσοτάκης να γίνει πρωθυπουργός με όσο δυνατόν περισσότερη κοινοβουλευτική ισχύ για να κάνει γρήγορα πολλές φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Ο Τσίπρας θα δώσει στον επόμενο πρωθυπουργό την ευκαιρία που δεν είχε κανένας προηγούμενος πρωθυπουργός. Κανένας. Να κυβερνήσει την Ελλάδα χωρίς την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Παναγιώτης Καϊλόγλου, καλησπέρα κύριε Αντιπρόεδρε. Θα γίνει μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα για τη μείωση των συντάξεων, αλλά και το δεκάωρο και τις 60 ώρες εργασία την εβδομάδα ψηφίσει από το Κοινοβούλιο της Αυστρίας. Η γνωστή άμαση των υπογείων του Μαξίμου, όπως πρέπει να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρό του, ότι θα μειώσει τις συντάξεις και να σύρει ο δηλώσεις του Κυριάκου που ανέφερε το 8ο πλέον συμπεριφερασμένο στην Ευρώπη. Ποια είναι η απάντηση του σε όλα αυτά? Λοιπόν, όσον αφορά την Αυστρία, η Αυστρία ψήφισε προαιρετικό 12ο, δηλαδή 12ο με τη σύμφωνη γνώμη εργοδότη εργαζομένη. Στην Ελλάδα κανένα κόμμα ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει κάτι τέτοιο. Τώρα, για τις συντάξεις. Λέτε, ο Κυριάκος θα κόψει συντάξεις. Ρε παιδιά, συντάξεις έχει κόψει ο Τσίπρας. Ο νόμος έχει ψηφιστεί. Το μνημόνιο που προβλέπει τη μείωση συντάξεων έχει ψηφιστεί από τον Τσίπρα. Ο νόμος έχει ψηφιστεί από τον Τσίπρα. Το μεσοπρόθεσμο από τον Τσίπρα. Και τον καμένο φυσικά και τους βουλευτές τους. Πώς θα κόψει ο Μητσοτάκης κάτι που έχει ήδη κοπεί? Αν με ρωτάτε αν γίνουν εκλογές μέσα στο 18, ο Μητσοτάκης θα εφαρμόσει το μνημόνιο του Τσίπρα? Απαντώ, ναι. Μονομερός Μητσοτάκης δεν πάει να πειράξει τη συμφωνία. Γιατί αν μονομερός πειράξει ο Μητσοτάκης τη συμφωνία, θα επιστρέψουμε στο καλοκαίρι του 2015. Το θέλει κανένας αυτό? Εμείς φωνάζαμε να γίνουν εκλογές πριν υπογράψει ο Τσίπρας αυτές τις δεσμεύσεις. Και καταθέσαμε και τροπολογία για τις συντάξεις αυτή την εβδομάδα, γιατί αφού είπε ο κ. Μοσκοβιτσή ότι υπάρχει ευελιξία και παράθυρο, είπαμε πάμε τώρα όλα τα κόμματα στην Βουλή να ακυρώνουμε τις συντάξεις, αφού υπάρχει ευελιξία να μην ακυρωθεί και το πρόγραμμα. Και όταν είπαμε αυτά, είδατε τι έγινε αυτό στο Γιουρούπλου. Πήγαν οι Γερμανοί και μπλοκάραν τη δόση 15.000 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι ότου του έδιναν ισοδύναμα 28 εκατομμύρια. Και από πού πήραν τα ισοδύναμα? Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το οποίο σας διαβεβαιώ δεν έχει φράγκο πλέον. Και πήγανε λοιπόν, πήγε λοιπόν ο Καμένος που φώναζε για το Φούχτελ. Θυμάστε μια ομιλία του Καμένου στη Βουλή? Θα αφήσω εγώ τη χώρα μου να την κυβερνάει αυτός ο Φούχτελ. Θα θυμάστε που τα έλεγε αυτό ο Καμένος. Μάλιστα, πήγε χθες ο Καμένος στο ΝΑΤΟ, υπέραξε να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ ως Μακεδονία και μετά πήγε στο Eurogroup και έδωσε 28 εκατομμύρια από αυτά που δεν έχει το Υπουργείο Άμυνας για να μην μπλοκάρει το μνημόνιο. Το οποίο θα καταργούσε και τόσο πεθαμένο δεν θα συνεργαζόταν. Θέλω να σα λέω τώρα από τέτοια ψέματα. Λοιπόν, δύο δρόμους έχει η ζωή. Ή είναι μνημονιακή υποχρέωση να κοπούν οι συντάξεις βάσει τον νόμο του Τσίπρα, σε αυτήν την περίπτωση μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, είναι πολύ αργά για να φροντούν, ή υπάρχει ευελιξία από την προσκοπησία και φυσικά μην να τις κόψουμε. Αν υπάρχει ευελιξία. Εμείς δεν ψηφίσαμε τον νόμο για συντάξεις και δεν θέλουμε να κοπούν συντάξεις. Αλλά εσείς θέλετε Τσίπρα, τι να σας κάνω. Σεραφείμ και Χαγιά. Κύριε Γεωργιάδη, για του συνεπίθανοι ολίτε που κάνουν τα δέντρα, θα είναι συνεπεί. Οι τράπεζε δεν του κάνουν καμία ρύθμιση. Όχι κούρεμα, έτσι είναι διευκόλυνση μέσω του τόπου. Ποιο είναι το σχέδιό σα? Αυτό πλήττει όλη τη μεσαία τάξη. Παρόλο που ο καλό πελάτη τράπεζα πληρώνει κάθε μήνα, δεν έχει κανένα δικαίωμα να δει και αυτό. Εγώ μέσα από αυτού. Δεν χρωστάω ούτε μισή δόση. Και μάλιστα το ένα μου δάνει εξαιρετικό φράγκο και με έχουμε δωρεάν. Θα είναι δύσκολο. Τι να πα να πειράξει τώρα εκεί. Εδώ έχει κάνει δυο ανακεφαλαιοποιήσει τράπεζα και σκέφτα να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια και να σου βρώσουν μεγάλη στρίτη. Φίλιππο Πατούλη, το ΝΑΤΟ δεν αποδέχεται την ονομασία σου, αυτή δεν κυρώνεται. Και αυτό πρέπει να λέγεται. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν θέλει τριβές και προστατεύει τα ίδια μέλη του. Το θέμα παραμένει εθνικό και δεν έχει εθνική λύση. Γιατί με τα μοντέρνα, στο αλληλεγγύο και ιδεολογία δεν επαρκούν. Συνεπώς, σα αναλυτή είναι ακόμη σημαντικά σε κάθε έκφραση του ελληνικού λαού, έτσι να μην υπάρχει ένα πολιτικό που να είναι ανεύθυνο για το θέμα. Βεβαίως και συμφωνώ μαζί σα ότι τα συναλυτή είναι σημαντικά. Στο πρώτο όμως δεν είναι έτσι. Το ΝΑΤΟ δεν θα δεχθεί τα Σκόπια ως Βόρεια Μακεδονία. Εάν η Ελλάδα δεν κυρώσει τη συμφωνία, θα δεχτεί τα Σκόπια, εάν τα Σκόπια τηρήσουν τη συμφωνία, ως πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό λέει η ενδιάμεση που έχουν υπογράψει, αυτό λέει η απόφαση του Διεθνούς Δικαστήριου της Χάγης του 2011. Και από τη στιγμή που δεν βάλαμε βέτο στην πρόσκλησή του προχθές, η διαδικασία εντολής στο ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει. Πλέον η μπάλα πλέον Σκοπιανών. Εάν οι Σκοπιανοί απορρίψουν τη συμφωνία, τότε θα μπλοκαριστεί και η πρόοδος στο ΝΑΤΟ. Εάν τα Σκόπια όμως κάνουν το ψήφισμα, εγκρίνουν τη συμφωνία και προχωρήσουν τα ματιά αλλαγή του ονόματός τους, τότε αυτή την περίπτωση τα Σκόπια θα γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ, ασχέτως θα κάνει η Ελλάδα. Αυτό ήταν, γι' αυτό κάναμε την πρόταση μου βίση εκείνο το Σάββατο, πριν υπογραφούν οι πρέσπες. Γι' αυτό έχει τεράστια ευθύνη ο Τσίπρας, ο Καμένος συγγνώμη και οι βουλευτές του που δεν έριξαν τον Τσίπρα πριν πάνε στο του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθεί ο Καμένος στην κάλπη. Γιατί ενώ υποσχότανε και έλεγε ορκίζομαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι δεν θα διαπραγματευτώ τον όνομα της Μακεδονίας και το διαπραγματεύτηκε και πήγε στο ΝΑΤΟ και υπέγραψε και όλα τα έκανε.
πιο μεγάλος εξετερισμός. Έλεγε προχθές ότι τα Σκόπια δεν προσκαλούνται στο ΝΑΤΟ και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι ο κύριος Ζάεφ δεν θα είναι στην οικογενειακή φωτογραφία του ΝΑΤΟ. Και χθες ο κύριος Ζάεφ ήταν στο κέντρο της οικογενειακής φωτογραφίας του ΝΑΤΟ και τον είχαν και τιμόμενο πρόσωπο. Δηλαδή δεν μπόρεσε ο Καμένος, παιδιά, να σας πει την αλήθεια ούτε στην οικογενειακή φωτογραφία του ΝΑΤΟ. Ούτε σε αυτό δεν μπορούσε να πει την αλήθεια ο άχρηστος. Μα πώς τον ψηφίσατε, ρε παιδιά. Μα δεν λυπηθήκατε τα παιδιά σας. Δεν λυπηθήκατε τα παιδιά σας. Για το αλβανικό θέμα που έθεσε ο κ. Κοτζιάς, υπάρχει θέμα διχοτόμηση χώρα. Ποιο είναι το σχολείο σας? Γιατί ο λαός δεν ενημερώνει την κυβέρνηση αυτή? Δεν έχουμε καμία ενημέρωση τη Αλβανία. Προχθές λέει αυτά που ο Επίτροπο μετά πήρε πίσω, αυτά που ο κ. Τσίπρα σήμερα έκανε διευκρινήσεις. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Εγώ ως βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας Βουλής των Ελλήνων, δεν μπορώ, δεν έχω γνώση. Κάνουμε έτοιμο Νέα Δημοκρατία και δεν μας απαντάνε. Βαγγέλης Κορτέζης, κύριε Αντιπρόεδρε, πιστεύετε ότι με την οικογενειακή στοχοποίηση που λαμβάνουν όλα τα μέλη του Λουδού θα έπρεπε να γίνεται αναφορά και στην τεράστια υποκρισία των αριστερών που έχουν κατακλείσει τα ιδιωτικά σχολεία με τα παιδιά του και τι γενικέ πάνε για ψηλό επίδημα? Κοιτάξτε, ότι είναι υποκριτέ που πρέπει να καταγγέλνουν την υποκρισία τη αριστερά, αναμφίβολα. Εγώ τα παιδιά και τι υπογένειε δεν τα έλεγα. Και στο λέω εγώ που μπλέκουν τα δικά μου παιδιά και τη δική μου οικογένεια. Αλλά παιδιά, να σου πω κάτι. Εμεί δεν μπορούμε να γίνουμε σαν γι' αυτού. Όχι. Εγώ δεν θα ασχοληθώ ούτε με τη γυναίκα του κ. Τσίπρα, όπω αυτή ασχολούνται με τη δική μου τη γυναίκα, ούτε θα ασχοληθώ με τα παιδιά του κ. Τσίπρα, όπω δεν ασχολούνται με τα δικά μου τα παιδιά ή με τα παιδιά του Σαμαρά ή με τα παιδιά του Μητσοτάκη. Δεν θα κάνω αυτά που τα βλέπω και τα σχένομαι. Δεν θα γίνουμε ίδιοι. Λοιπόν, ότι είναι υποκριτές, δεν συζητήσουμε. Θα δω Φωτόπουλο. Αν κατά την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση είχαν παραιτηθεί 100. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, κύριε Φωτόπουλο. Και το ξέρω. Κάθε φορά σε κάθε live βλέπω ότι να το πω και κάθε φορά το ξέρω. Αν κατά την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση είχαν παραιτηθεί 100 βουλευτές της ΝΟΥΔΟΥ, θα είχε διαλυθεί η Βουλή? Αν ναι, γιατί δεν το κάνετε? Το απ' όλα δεν είχε 100 βουλευτές ΝΟΥΔΟΥ. 77 έχουμε σήμερα με την προσχώρηση του τελευταίου βουλευτού Λαρίσα από του Ορμένου Κέντρου. Άρα δεν υπάρχουν καν 100 για να παραιτηθούν. Το ερώτημα είναι αν παρετούνται όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. 147! Δηλαδή και της ΝΟΥΔΟΥ και του Κινήματος Αλλαγής και του Ποταμιού και του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής και ανεξάρτητοι και όλοι. Και μένα στη Βουλή 153. Αυτή υποστηρίζει την κυβέρνηση. Θα διαλυόταν η Βουλή και θα είχαμε εκλογές? Απάντηση: όχι. Αυτή είναι μια ανοησία που έχει διαδοθεί στο διαδίκτυο και είναι ψευδής. Γιατί αν αυτό συνέβαινε, τότε κάθε αντιπολίτευση που θα ήθελε να προκαλέσει εκλογές θα παρετείται και θα προκαλούσε εκλογές. Τι προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας? Η Βουλή έχει απαρτία, δηλαδή εξακολουθεί να συνέρχεται σε σώμα, εάν είναι παρόντες 75 βουλευτές. Άρα, μέχρι και να παρετηθούν 226, η Βουλή παραμένει σε σώμα. Και υπάρχει και η κυβέρνηση άρα που παραλαμβάνει τις εμπιστοσύνες της. Εάν ψηφίσουν σε ένα από το νομοσχέδιο 120, τότε το νομοσχέδιο εγκρίνεται. Άρα αν έχει 75 δεν διαλύεται η Βουλή, αν έχει 120 νομοθετής κόλλας. Άρα αν παρετούνται όλοι οι βουλευτές αντιπολίτευσης, το μόνο που θα γινόταν θα ήταν να μείνει στη Βουλή μόνο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, να κάνουν συνεδριάσεις μόνοι τους, να ψηφίσουν νομοσχέδια μόνοι τους, να κάνουν ό,τι θέλουν μόνοι τους, χωρίς αντίλογο. Δεν θα προκυρήσουν εκλογές με την παρέτηση των βουλευτών της αντιπολιτεύσεως. Δεν ξέρω ποιος έχει διαδώσει αυτό το ψέμα και έχει μπει στο μυαλό των ανθρώπων. Γιώργο Μιχαήλ, γιατί ένα βουλευτής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα αντεπιχείρημα στη δηλώση των Σιριζέων ότι μειώσατε τις τάξεις 20 φορές, τότε από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε και μία αυτομάτως είχε αποδεχθεί τις προηγούμενες 20 και μάλιστα δεν τις θεωρούν αρκετές? Σωστό επιχείρημα, το έχω πει και εγώ 20 φορές, όχι τόσο δυνατό όσο θα έπρεπε. Το έχει πει πολύ πιο δυνατό από μένα ο Γιάννης Οφρούτσης πολλές φορές. Και κάνω το ακούνε. Αλλά σωστό το επιχείρημα. Γιάννης Κοντούλης. Πρόεδρε, ποια άποψη για τις δημοσκοπήσεις? Αν ισχύει ότι σήμερα κατανόμαστε είναι ακόμα στο 20+, ή να παίρνουν τα βουνά. Ή έχουν διορίσει σε 3 χρόνια ως διδιώσεις που ασόξει τέτα μαζεμένα. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο ποσό του 20+. Πιστεύω ότι τις δημοσκοπήσεις είναι πραγματικές. Πιστεύω ότι η διαφορά μεταξύ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι πάνω από 12 μονάδες. Ίσως και πάνω από 15. Λοιπόν, το 20 είναι πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ. Λογικό είναι δυστυχώς λογικό. Γιατί? Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ένα 50-55% του εκλογικού σώματος που είναι αριστερή. Και τώρα αριστερή. Αυτοί πάνε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Όσο στον χώρο τη κεντροαριστερά δεν έχει υπάρξει μια προσωπικότητα άλλη που να διεκδικήσει την ηγεμονία από τον Τσίπρα, δεν μπορεί να πάει και μηδέν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει όλοι αυτοί οι αριστεροί? Μέχρι να το κίνημα αλλαγή πάει κάπως καλύτερα, αλλά δεν έχει φύγει μπροστά. Άρα, πού απαναθιάνουμε, θα ψηφίσουμε κάτι. Θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να δεν είναι.
Εδώ επειδή είναι ατομένοι δεν θα λέω τα ονόματα, θα λέω μόνο το μικρό. Ο Αλέξης. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Την επόμενη φορά που θα αρνηθούν την ψήφο σε όσους Έλληνες ανακάθουν από τη χώρα μας, να τους θυμίσετε πως αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες και φίλους εδώ και πως αυτοί ψηφίζουν. Αλέξης. Έχετε δίκιο κύριε Αλέξη, έτσι είναι. Και καλό να ακούγεται ποιο κόμμα δίνει μάχη για τους συντηρητές των αποδήμων και ποιο κόμμα λέει όχι. Ο κύριος Σταύρος. Γεια σας κύριε Γεωργιάδη. Είναι ένα από τους δεκάδες χιλιάδες που έχουν αποφοιτήσει μηχανική από ΤΕΗ. Το πρόβλημα που βιώνουμε είναι ότι ενώ το 2001 τα ΤΕΗ είναι μέρος των ΑΕΗ, δεν μπορούμε να ασκήσουμε το επάγγελμά μας. Το παράδοξο είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού. Θεωρούμαστε κάτοικοι μπάτσελορ και επομένως έχουμε πρόβλημα στο επάγγελμά μέσα. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα. Ακόμη και ότι έχουμε τα πτυχιακά στο αντικείμενο του μηχανικού, πάλι δεν με βοηθάει να ασκήσουμε το επάγγελμά μου. Οι απόφοιτοι όμως του κάθε κολεγίου και του τελευταίου πανεπιστημίου π.χ. της Ρουμανίας μπορούν και ασκούν το επάγγελμα ελεύθερα. Λέει ότι τιμωρούμαστε επειδή δεν είχαμε πλούσιους γονείς για σπουδάψεις στο εξωτερικό ή να πληρώσουμε δίδακτα στα κολέγια. Όλοι οι υπουργοί παιδείας με σήμερα μας κορόιδευσαν με τελευταίο το Γαβρόλου. Μετά την καταδίκη του κράτους με το ΣΤΕ για την αδικία, εσείς είστε επιτροπές με μόνο στόχο την καθυστέρηση. Η θέση του Λουδού πιάνει το θέμα, θα μας αποδώσετε επαγγελματική δικαιώματα και πρόβαση του επαγγελματικού μηχανικού ή όχι. Θα εναρμονίσουμε την νομοθεσία μας με την απόφαση του Υπουργείου της Επικρατείας και μια απάντηση. Κύριε Γεωργιάδη, Μιχάλη, δεν λέω το όνομά του. Θα ήθελα να δώσω μια συνέχεια στο θέμα της περικοπής των συντάξεων που σχολιάστηκε στο 7ο Λάιφ, την προηγούμενη ημέρα. Όλοι καταλάβουν ότι η τροπολογία Μητσοτάκη είχε σκοπό να αποκαλύψει την απάτη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα κοπούν συντάξεις. Αλλά έτσι είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν είναι παράλογο ότι η Ελλάδα, μια χρεοκοπημένη χώρα, να σοδεύει το 16% του ΕΠ, το υψηλότερο στην Ευρώπη για συντάξεις. Καταλήγουμε ότι λέει στο παράλογο ότι η υπέρογγη συνταξιδοτική δαπάνη σε βάρος μιας γενιάς δεν μας ενοχλεί. Επίσης φαίνεται με αυτό δεν σε ενοχλεί ότι οι σημερινοί 50 συνταξιδοτικοί έχουν πολύ ψηλότερη συντάξη του 70+. Ακόμη και να έχουν μια άνοδο του ΕΠ με εξαγγελόμενη πολιτική, σε αυτό το 16% θα πέσει, ας πούμε, στο 14-13, πάλι πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει το κόμμα τι σκοπεύει να κάνει και να μην πείτε σε μια κούρσα παραφορολογία παλιού τύπου. Εδώ λίγο να το εξηγήσω. Γιατί εγώ σα μίλησα από την αρχή ότι με κατά τη περικοπή του συντάξεων. Ναι, αν το δει σε επίπεδο ΑΕΠ, είναι όπω θα λέει ο φίλο μου Μιχάλη. Εάν όμω συνυπολογίσει το ΑΕΠ τη Ελλάδα σε 25% τα τελευταία 8 χρόνια, τότε συνειδητοποιήσει κανονικά ότι αυτό το 16 είναι πλασματικό. Γιατί με το ΑΕΠ που είχαμε μέχρι το 10, η σημερινή δαπάνη για τι συντάξει μα είναι κάτω από το 10%. Άρα κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να δουλεύουμε να ανακτήσουμε το ΑΕΠ που χάθηκε. Και τότε θα είναι η δαπάνη για τις συντάξεις αυτή που πρέπει να είναι. Όχι να συνεχίσουμε ακόμα με τις συντάξεις από ένα σημείο που κάνει τα μοναδικά στην Ελλάδα. Τόσο αφορά αυτούς τους συνταξιούχους, τους προνομιούχους λεγόμενους, ναι, υπάρχουν, δεν μπορεί να πας να τους συγχωρήσεις, να κάνει ένα αντισυνταγματικό. Η Εύη. Θα ήθελα να συγχαρώ για το λόγο του έργου. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες που εγκατέλεσαν τη χώρα για να σπουδάσουν δουλεύουν στο εξωτερικό. Θα ήθελα να σα ρωτήσω αν μπορούσα να έχω και εμείς δικαίωμα ψήφου και αν είστε πλαίσιο χρόνο δεν μπορούσε να γίνει το εφικτό. Ο κύριος Κουλέτης χθες δεσμεύτηκε ότι εντός πενταμήνου θα έχει φέρει νομοσχέδιο για να σας δώσω το δικαίωμα του ψήφου. Είδαμε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω δεν το κάνουν. Παρά τα αυτά μπορεί να πέφτω έξω. Εύχομαι να πέφτω έξω. Ο κύριος Ευστάθιος. Χαίρετε. Ευχαριστούμε την επιλογή να απαντάτε ερωτήσεις σε εκπομπές. Εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχάς θέλω να ακούσω την άποψή σας για το εγγυημένο εισόδημα που έχει παραγγείλει ο αρχηγός σας. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι φιλελεύθερο μέτρο. Καθώς αυξάνει τα χρήματα που διαχειρίζει το δημόσιο, αλλά και τη γραφειοκρατία για το διαμοιρασμό αυτού του εισοδήματος. Επίσης, είναι άποψή μου θα προτιμότερο να συνεχιστεί το μνημόνιο, εσώ ότι να γίνουν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες εκτός από τη μείωση της φορολογίας, την αξιολόγηση του δημόσιου και μείωση της γραφειοκρατίας με ηλεκτρονικά συστήματα στο δημόσιο, παρά να βγούμε σε αγορές με υψηλά επιτόκια με ένα αργότερο δημόσιο. Ποια είναι η άποψή σας όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Ευστάθη, όπως το εγγυημένο εισόδημα είναι υπέρ. Βεβαίως δεν είναι φιλελεύθερο μέτρο, έχετε δίκιο. Φιλελευθερισμός στην ακραία μορφή θα έλεγε να αφήσει τον κόμμα που δεν μπορεί να βγάλει τάμπη, θα είναι από την πείνα. Εγώ είμαι φιλελεύθερος, αν δεν πιστεύω στο πράγμα. Πιστεύω σε μένα σε ένα λελογισμένο φιλελευθερισμό. Δηλαδή, ένα κράτος πρέπει να είναι φιλελεύθερο για να αφήνει την ελεύθερη οικονομία να κινείται, τους ανθρώπους να κερδίζουν λεφτά, να έχουν κίνητο να κάνουν επενδύσεις και όλα τα υπόλοιπα, αλλά επίσης ένα κράτος έχει συμφέρον να μην διαλύει το κοινωνικό συστός. Άρα πρέπει να φορολογεί τους ανθρώπους αυτούς λογικά και όχι υπερβολικά και να παίρνει αυτό το πλεόνασμα και να πηγαίνει να το δίνει όχι σε όλους, αλλά αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Γιατί εκεί το κράτος θα ξέρει ότι δεν θα ζήσει η κοινωνία τη διάλυση και ο ένας να στραφεί εναντίον του άλλου, που στο τέλος οδηγεί στην καταστροφή και της οικονομίας. Σε αυτά τα πλαίσια, ο θεσμός του ελάχιστου κειμένου εισοδήματος είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από την πολλαπλή επιδοματική πολιτική του παρελθόντος. Δηλαδή, όποιον θέλαμε να του πάρουμε να ψηφίσει, τσουπ, θέλουμε και ένα επίδομα. Ενώ το ελάχιστο κειμένο εισόδημα τα ενώνει όλα, έχει καθαρούς κανόνες, ισχύουν για όλες
Δεν μπορεί να μπει στο πολιτικό παιχνίδι και ισχύει μόνο για λόγους κοινωνικής συνοχής. Όπως το μνημόνιο, το άλλο που λέτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Στο μνημόνιο παραμένουμε ως προς τον μεταρρυθμίσει. Δεν αναμένουμε ως προς τον δανεισμό. Ως προς τον δανεισμό δεν παραμένουμε γιατί οι άλλες χώρες θέλουν άλλα να μας δανείσουν. Αυτός είναι ο λόγος. Όχι γιατί εμείς θέλουμε να βγούμε στις αγορές. Ανάποδα είναι. Οι άλλοι δεν θέλουν να μας δανείσουν και αναγκαζόμαστε να βγούμε στις αγορές. Ο κ. Χρήστος, είμαι 27 ετών, μαθητής ελληνικής αγωγής των 98-2000. Μπράβο σου, είμαι βέβαιος ότι ξέρεις πώς θα σε έχει ωφελήσει η ελληνική αγωγή. Ποτέ μου δεν έχω ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Συνήθως ψήφισα μικρότερα κόμματα του κέντρου, καθώς είμαι πολύ απογοητευμένος από τα μεγάλα πολιτικά σχήματα. Παρ' όλα αυτά, παρακολουθώ τη δική σου δράση και μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου τουλάχιστον σε ένα σημείο. Για τη γενικότερη κατάσταση της χώρας ήταν κυρίως οι πολίτες, καθώς αυτοί είναι που ψήφισαν πολιτικούς όλες αυτές τις δεκαετίες που έφεραν τον τόπο εδώ που έφτασε. Η δημοκρατία με τον τρόπο που εφαρμόζεται σήμερα είναι ξεκάθαρη. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να παρεμβαίνουν κάθε 4 χρόνια. Στο ενδιάμεσο, όλες τις αποφάσεις παίρνουν οι εκπρόσωποι τους. Αυτή είναι η δημοκρατία στην πράξη. Συνεπώς, δεν μπορώ να καταλάβω την αναστάτωση που προκλήθηκε για το σχολιακό ζήτημα. Η θέση των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν απολύτως ξεκάθαρη. Μακεδονία σκέτο για το όνομα της ελληνικής χώρας. Αυτό, κατά τη δική μου ερμηνεία, σημαίνει ότι όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στάθμισαν κάποια προσδοκία προσωπικού κέρδους πάνω από το εθνικό ζήτημα για την ονομασία των Σκοπίων. Οποιαδήποτε άλλη νεοσία του τύπου, συγγνώμη, δεν κατάλαβα νόμιζα τα σημεία, δεν έχει καμία αξία. Με αυτό, όπως το παράδοξο, να καταδείξω το βασικό που είναι για μένα λανθασμένη νοοτροπία του νέου και το νέου του νέου Έλληνα. Καθώς μπορώ και αντιλαμβάνω τον παλμό των ανθρώπων από 20-35 χρονών, μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι δεν διαφέρει σε τίποτα από εκείνη που ψήφισε Πασόκ τις προηγούμενες δεκαετίες. Βασικό κίνητρο των νέων δυστυχώς είναι το προσωπικό βόλεμο. Η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, είναι προφανές. Ωστόσο, αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι όσοι σας υποστηρίζουν κυρία προσδοκούν προσωπικό αντάλλαγμα. Δηλαδή τίποτα διαφορετικό από όλα τα συστατικά που δίνει τη χώρα ένα τρίτο παγκόσμιο κράτος και να βουλιάζει μια εποχή που ακόμα και οι πρώην κομμουνιστικές χώρες καλπάζουν. Το σύνδεσμο επιχείρημα για τους κακούς γείτονες, Τουρκία, Αλβανία, Σκόπια, κατά τη γνώμη μου τελείως ανίσχυο και αποτελεί μια φθηνή δικαιολογία της ανεκανότητάς μας. Η πιο ισχυρή χώρα του κόμματος, το Ισραήλ, κατάφερε να αναπτυχθεί, να επιβιώσει και να κυριαρχήσει παγκοσμίως έχοντας ασύγκριτα χειρότερους γείτονες από εμάς. Και όταν συμμετέχει σε ερήμου και όσο παράδειγμα μια Ελλάδα. Σίγουρα εσύ που είσαι ιστορικός μπορείς εύκολα να βρεις κάποια άλλα σύνορα παραδείγματα που καταρρύπτει το επιχείρημα των κακών γειτόνων που φταίνει για όλα. Κάτι το οποίο δεν ακούσε ακόμα σένα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο τρόπος που μπορεί να ενεργοποιηθεί η οικονομία. Αυτό είναι μόνο ένας, η βαριά βιομηχανία. Η κλασική καραμέλα, η βαριά βιομηχανία της ελευθερωτισμού είναι μια ανοησία. Η βαριά βιομηχανία είναι το φουγάρο. Αυτή είναι η μόνη επένδυτη αξία. Όλα τα υπόλοιπα τύπου ελληνικό λιμάνι αεροδρόμια είναι χαμηλού επίπεδου. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας όσο ισχυρίζω μέχρι τώρα, θέλω να μου απαντήσει συγκεκριμένα σε 3 ερωτήματα. 1. Πώς προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τα πολεμήσει τη κλίκη διαφθορά και ειδικά να φέρει εξωκρατεία. 2. Γιατί δεν επιρροτονίζει τη βαριά βιομηχανία μόνο τρόπο να πάει χώρα μπροστά. Και συνεχώς αναφέρει σε επενδύσεις και είναι κάτι αόριστο, δηλαδή επενδύσεις είναι φιλάνθρωποι, θα δώσει χρήματα. 3. Συγκεκριμένα συνέχεια θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Μεγάλο το μήνυμα, Χρήστο, αλλά ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ένα μικρό σχολιασμό. Βεβαίω, πολλοί από την κυρία Αθήνη το λέω πάντα και με βρίζαν πάρα πολύ για αυτό κατά το παρελθόν περισσότερο. Όμω, σκοπιανό δεν συμφωνώ. Ναι, ο Τσίπρα και το κόμμα είχαν αυτή τη θέση. Γι' αυτό και ο ελληνικό λαό δεν του έδωσε το δυναμία. Πώ μια λεπτομέρεια του ξέφυγε. Οι Έλληνες ψηφίσαν 4 φορές Τσίπρα, αλλά ποτέ δεν του έδωσαν αυτοδυναμία. Γιατί? Γιατί δεν του είχαν εμπιστοσύνη λόγω των εθνικών θεμάτων. Και βάλαν τον άλλον, τον αναγκαίο καλό, που έλεγε εγώ ορκίζομαι λόγω των εθνικών ανθρώπων, και άλλο ο ελληνικός λαός ήταν ήσυχος. Βάζω τον Τσίπρα για τα οικονομικά για να κάνω τα 10 που λέει το 1, αλλά βάζω τον καμένο που δεν άξιζε πουλήσει ποτέ Μακεδονία, Κύπρο, Αιγαίο κλπ. Για να είμαι σίγουρος ότι όταν ο Τσίπρα πάντα κάνει θάλασσα εκεί θα τον σταματήσει ο καμένος. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι ο ρελαίος ασφαλείας που έβαλε ο ελληνικός λαός στον Τσίπρα, δηλαδή ανεξάρτητα είναι και ο Καμένος, δεν λειτουργήσε. Γιατί για το μεταξύ ο Καμένος λατρεύει τόσο πολύ να είναι υπουργός άμυνας και οι βουλευτές τόσο πολύ να είναι βουλευτές, που προτίμησαν να μην παίξουν τον ρόλο που τους έδωσε η ιστορία και ο ελληνικός λαός για να κρατήσουν τον Τσίπρα στην εξουσία και να μην είναι τις καρέκλες λίγο πριν παραπάνω. Γι' αυτό τα έχω με τον Καμένο και με τον Τσίπρα. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πλήρες πρόγραμμα για τις κλίκες, για φθορά και την αξιοκρατία και αξιολόγηση στο δημόσιο και το ότι καταχμήσαμε τις εκλογικές περιφέρειες χθες ακόμα και σε βάρος των προσωπικών μας συμφερόντων είναι γιατί πιστεύουμε στην καταπολέμηση διαφθοράς και γενικά με το ηλεκτρονικό σχεδιασμό που σχεδιάζουμε πιστεύω ότι η γραφειοκρατία θα πέσει πολύ μεγάλο βαθμό και η αξιοκρατία θα υπάρχει πολύ καλύτερα. Γιατί δεν προτείνεται η βαριά μηχανή, μην παίρνει τη βαριά μηχανή, μην λέει τα ίδια. Ασφαλώς η μηχανή μια χώρα είναι η βαριά μηχανή και πρέπει να είναι η βαριά μηχανή. Με τη φορολογία όπως είναι σήμερα και τις φασιστικές φορές είναι δύσκολο. Αλλά θα το κάνουμε. Και συγκεκριμένες ενέργειες ανέφερα προηγουμένως. Χαίρετε κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γιώργο. Με δεδομένη παραδοχή ότι το δημογραφικό ίσα αποτελεί το μείζον εθνικό ζήτημα, μήπως μια επιτροπή σοφόδη να συσταθεί και να προτείνει ενδυσικέλευτες λύσεις ή νούδου μελετή έχει μελετήσει ανάλογες που ακολουθώντας να προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Η Βουλή των Ελλήνων έχει κάνει ειδικό πόλεμο με όλες τις λύσεις. Παιδιά, αν δεν δώσει λεφτά, παιδιά δεν γίνονται. Τα οικονομικά κίνητρα αλλάζουν το δημογραφικό δίκτυο. Φανταστείτε ότι μόνο με την επιδότηση του τρίτου παιδιού που έδωσε η κυβέρνηση Καραμαλή
εκείνα τα 3 χρόνια που αυτό λειτουργήσε ήταν τα μόνα 3 χρόνια που ο δημογραφικός μας δείκτης αύξανε αντί να πέφτει. Άρα πρέπει να δοθούν λεφτά. Χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Κύριος Δημήτρης. Κυρία Άδρα, ήθελα να σα ρωτήσω σχετικά με την εγκληματικότητα για το ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες ενέργειες αντιμετώπισης από τη Νέα Δημοκρατία που μπορούσαν να λάβουν οι εκμένες της χώρας. Επίσης, όταν παρακολουθήσει κάποιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις, έχω παραδείξει ότι τοποθετεί ο κινητός στο σακάκι στήθος της καρδιάς ή στην εξαίρεση του εκεί τσέπη και πάλι στήθος της καρδιάς. Θα σα ενημερώσω ότι θέλω να επιβεβαιώσω την υγεία σα. Καλύτερη λύση να βάζει τσέπη παντελονή με νοφάκι και ρεξ. Όχι, δεν βάζω το κινητό μου στην καρδιά, δεν προσέχω. Από την επίγουμενη υπουργό υγεία ξέρω ότι είναι πάρα πολύ κακό. Το βάζω ή πάνω στο τραπέζι ή στην τσέπη μου. Τώρα, για την εγκληματικότητα, εξάρχεια θα πούμε, η αστυνομία θα βγει στους δρόμους. Εμείς το έγκλημα θα το πατάξουμε γιατί πιστεύουμε ότι η ασφάλεια είναι μίζο στοιχείο της δημοκρατίας. Ο κ. Χρήστος, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Είναι πάρα πολλά παιδιά τα ερωτήματα. Όλα αυτά θα πάω λίγο γρήγορα γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της εκπομπής και δεν έχω διαβάσει ακόμα όλα τα ερωτήματα. Ονομάζομαι Χρήστος και είμαι από τα Χανιά, αλλά ανήκω πλέον στους νέους που έφυγαν στο εξωτερικό. Είμαι ψηφοφόρος και μέλος του κόμματος και θερμός υποστηρικτής σας επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί δεν συνεργαζόμαστε με τον Θάνο Τζίμερο, τον οποίο θεωρώ εξίσου αξιόλογο, τι μας χωρίζει δηλαδή. Είναι η τελευταία ευκαιρία την παράδειγμα να αποδείξουν ότι συνεπείς ιδεολογικά. Γιατί δεν καταργούμε τον συνδικαλισμό στο δημόσιο τομέα αλλά και τις απεργίες αυτών. Ελπίζω να αφήσει παραταξή μας πίσω το λάθος του παρελθόντος και να κάνει μια πραγματικά δυτική και αποτελεστική χώρα. Να μην είναι μια συνεργασία και αποδοχή των τολμηρών προτάσεων Θάνο αξίζει τον τόπο. Θα πω λίγο τον κύριο Θάνο Τζίμερο, δεν τον θεωρώ μηδέν. Έχω πολλές φορές μιλήσει μαζί του και ιδιωτικά και δημόσια. Έχω κάνει και την debate μαζί του. Του να καλέσει και στην εκπομπή μου. Έχω πάει σε διάλογο μαζί του να θυμάσαι τον άλλη μου για τον τζαμί. Θεωρώ ότι είναι σαν με πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και η δημιουργία ξανά έχει πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες. Είναι όμως άλλο κόμμα. Λένε και πάρα πολλά πράγματα με τα οποία διαφωνώ. Και από ό,τι ξέρω, οι ίδιοι δεν θέλουν καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, πώς να κάνουμε εμείς συνεργασία με τον κύριο Τζίμερο, αφού και ο ίδιος δεν θέλει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολλές φορές ασκεί πολύ σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία και πολλές φορές άδικη κριτική σε προηγούμενους ειδικά προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, όσο και αν λέει καλές ιδέες, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασία με τον κύριο Τζίμερο. Παρατάκτα, η ευχή σας να κάνω την Ελλάδα ένα κανονικό καπιταλιστικό δυτικό κράτος είναι και δική μου ευχή. Ο κύριος Γιώργος, 2 ερωτήσεις και αντιπρόεδρε. Όταν με το καλό αναλάβετε κυβέρνηση, ούτε θα εκπροσωπείτε σε ιστορικές επαιτίους όπως η μάχη στο Γράμμα και το Βίτσι στις 30 Αυγούστου 1949, που σήμερα το τέλος του εμφυλίου και επίσης η ιστορική μάχη του Τάβου στο Βελακή Μακρυγιάννη στις 6 Δεκεμβρίου του 1944. Τόσα χρόνια πάταξα να ακούσα και δεν γνωρίζω τον λόγο άδεν. Στο Γράμμα και στο Βίτσι είναι πάντα η Νέα Δημοκρατία, είναι η τοπική μας οργάνωση της Καστοριάς και είναι πάντα η τοπική μας βουλευτής, κυρία Μαρία Αντωνίου. Κάθε χρόνο πάντα και θα ανεβάζω φωτογραφίες στο Twitter μου και με βρίζουν αριστερή και αυτό. Στο Σύνταγμα Χωροφυλακή Μακρυγιάννη, που θέλω να το ξεκαθαρίσω, η μάχη του Μακρυγιάννη έσωσε την Ελλάδα του κομμουνισμού. Γιατί κράτησαν την επίθεση του Ζεύγου οι χωροφυλακές τόσο χρόνο όσο χρειάζονταν οι Βρετανοί για να έρθουν και να φέρουν τις άβρες και να σωθεί το κέντρο της Αθήνας. Εάν είχε πέσει το Σύνταγμα Μακρυγιάννη, θα είχε πέσει όλη η Αθήνα στους κομμουνιστές. Χάρη στην αντίσταση των χωροφυλάκων στο Σύνταγμα Μακρυγιάννη, η Ελλάδα έμεινε στο δυτικό κόσμο, τελεία και πάντα, δεν συζητείται. Τώρα. Γιατί δεν πηγαίνουμε. Πηγαίναμε για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα εκεί θέλω να πω ότι δεν πηγαίνω εγώ. Εγώ θα πήγαινα στη Μακρυγιάννη. Πολύ ευχαρίστω. Αλλά εκεί μαζεύονται πάρα πολλοί χρυσαυγίτες. Ξέρω ότι μόλις πάω και θα γίνει η φασαρία, θα φωνάζω, θα κάνω τα ράντα, θα εκμεταλλευτούν πολιτικά. Για ένα μόνο λόγο που δεν πάω. Σας λέω όμως ότι αν μετά την ιστορική μου γνώμη, βεβαίως το Σύνταγμα Μακρυγιάννη ήταν το σημείο που σώθηκε η Ελλάδα το Δεκέμβριο του 1944 από να γίνει η Ελλάδα κομμουνιστική χώρα. Και στο Γράμμα του Στοβίτση προσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν μου λέτε ότι κατόπιν τη ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά αυτά κάνουμε και λέω κρυφίω, ναι. Σαφώ συμφωνώ. Γιατί κατάφεραν οι τηθέντε να γράφουν την ιστορία του πολέμου. Και έτσι οι Τικουκουέ μπορούν να πηγαίνουν στο Γράμμα και στο Βίτσι να κάνουν τι γιορτέ του Δημοκρατικού Στρατού να τιμούν του αντάρτε, αν κάποιο το οποίο από εμά θα το βάλει φασίστα. Είναι ένα πρόβλημα τη εποχή ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Ο κ. Λιατόπουλο, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε παρακαλέσω να αφιερώνει 1 λεπτό κάθε εβδομάδα στο κουμαλό μα. Το κάναμε σήμερα αρκετά. Να σου θυμίσει και να μας λες τι νέα έχουμε για αυτούς. Παιδιά, έχετε δίκιο, δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε καθόλου. Η δύναμή τους είναι η δική μας μνήμη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο εμπάργκο στην Τουρκία για να πιέμε για αυτά τα παιδιά. Ονοείται ότι έχουμε ελάχιστα από την Τουρκία και τεράστιες αγωγές. Νομίζω ότι να κάνουμε εμπάργκο στην Τουρκία πιο μεγάλη βλάβη οικονομική θα χαμηλή παρά αυτή. Αυτή είναι μεγάλη μια κουβάζη οικονομία. Οι εξαγωγές ασφαλώς είναι μεγαλύτερες από τις εισαγωγές, αλλά υπάρχουν τουρίστες που γεννούν, έρχονται. Δεν με βέβαια ότι εμπάργκο είναι καλή λύση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα απέδιδε. Αποτελούμε δε πολύ μικρό κομμάτι του οικονομικού αέρα της Τουρκίας. Η Τουρκία δυστυχώς οικονομικά παιδιά έχει πάει πάρα πολύ μπροστά. Φυσικά τώρα έχει προβλήματα με τη λίρα, με τον Ερντογάν και τα Ταβουκάν, αλλά παραμένει μια τεράστια οικονομική δύναμη και ξέρετε τι άλλο που δεν έχουμε έχει. Με τεράστια δημογραφική δύναμη. Έχει νεότατο πληθυσμό και τεράστιο δίκτυο γεννήσεων. Η Τουρκία έχει δίκτυο γεννήσεων 2,5.
είναι ότι γεννήσω κάτω από τη μονάδα. Καλά, δεν θα πει αυτό. Η Τουρκία σε λίγα χρόνια θα είναι 100 εκατομμύρια, θα είμαστε μέσα από 8. Καλημέρα κύριε Γεωργιά, η ερώτηση μου είναι η εξής. Πιστεύω τα σχόλια που έχουν στο μέλλον επιθετικές βλέψεις εναντίον της χώρας μας. Υποσυνθήκες, ναι, είναι η απάντησή μου. Δεν λέω ότι θα κάνουν εισβολή της κοπέλας στην Ελλάδα, αλλά αύριο πάμε να συμμαχεί με την Τουρκία, εδώ που υπάρχει να ταραχεί η γειτονιά μας με την Αλβανία. Δεν πει άκρη. Εγώ καλύτερα θέλω να είμαι προστατευμένος. Γιατί έλεγε ο αρχαίος Αθηναίος στρατηγός Ιφικράτης, η χειρότερη φράση που πει ένας στρατηγός, δεν το περίμενε. Προφανώς δεν αποτελεί απειλή το κράτος αυτή την Ελλάδα σήμερα, έτσι. Αλλά αν μετά το δίνει και το γνωρίζω. Δεν θα το απέκτη. Γιατί η Αλβανία δεν δέχεται το Βόρειο Ήπειρος. Γιατί φοβούνται και περίεργα και ο τρισμό. Κατά Σκόπια επιθυμούν το Βόρεια Μακεδονία. Έχω πει τη γνώμη μου, όλη η συμφωνία αυτή είναι ατυχή και λάθο. Πρέπει να βλέπουμε του Βόρειου του Βίτου Κίνα σαν φίλου σαν εχθρού. Εμεί πρέπει να του βλέπουμε σαν φίλου. Πρέπει και αυτοί να μα βλέπουν σαν φίλου. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όταν κάποιοι συστηματικά καπηλεύονται την ιστορία και τον πολιτισμό σου και την ταυτότητά σου, πώ να του βλέπει φιλικά. Εγώ είμαι Μακεδόνα. Είμαι από τα Μήτρα Φλωρίνη. Λατρεύω τον Μεγαλέξανδρο. Όταν του ακούω ότι, να λένε τον εαυτό του Μακεδόνα, πονάω. Μόνο ψέματα. Λοιπόν, Γιώργος. Καλησπέρα κύριε Γεωργιά. Η ερώτηση είναι διαφορετική από τους άλλους. Είμαι ένας Έλληνας Κύπρου και μεταλλήλω μου βλέπω τις ελληνικές κυβερνήσεις να κρατούν μια απαθή στάση στο Κυπριακό. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας σε θέμα αυτό. Αντιλαμβάνομαι ποτέ έχω θέμα της Ελλάδας οικονομικά, αλλά επειδή σας τιμώ πολύ, θα ήθελα να τονίσω σε εσάς το πόσο σημαντικό είναι οι Έλληνες πολιτικοί να μην ξέρουν το θέμα της Κύπρου. Σας εύχομαι ότι καλύτερο σας και ζητούμε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας μας. Το βλέμμα των Ελλήνων της Κύπρου ήταν και θα περιμένει για πάντα στα μέσα του Παρθενώνα. Αγαπητέ Γιώργο, δεν θα να συμφωνεί περισσότερο με αυτό. Εγώ την Κύπρο μας δεν την ξεχωρίζω την Ελλάδα. Κύπρος είναι Ελλάδα. Τη λατρεύω. Ποτέ δεν μπορώ να ξεχάσω την εισβολή. Ποτέ δεν μπορώ να ξεχάσω τι περνάνε οι Κύπροι αδερφοί μας εκεί. Όσο πάω στην πράξη στην γραμμή, θα χρήζω. Τώρα, οι ελληνικές κυβερνήσεις πράγματι έχει πέσει στην ιεραρχία της Ελλάδος, γιατί μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι ως Ελλάδα έχουμε βοηθήσει την Κύπρο μας όσο μπορούμε περισσότερο για να μπορεί να λύσει αυτό το θέμα. Πάντως, επειδή θα είμαι δίκαιος, η χειρισμή κοντζιά στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις δεν είναι αναλυτική. Μήπως ξέρετε, είστε κοντζιά και παρέτε την Αλβανία, πείτε ότι θα σταματήσει. Το είπα και πριν, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν μας ενημερώνουν. Είμαστε στο σκοτάδι. Ο Αντώνης. Άδελφοι, λέμε τον καλύτερο, είμαστε διαπραγματευτεί για να μιλήσουμε με τον Τσακάλι Ερντογάν. Πολύ γέλιο. Δεν στείλαμε τον καλύτερο μας διαπραγματευτή. Στείλαμε τον διαπραγματευτή που έχει πάρει για το έτος 2015 το παγκόσμιο βραβείο χειρότερο διαπραγματευτή από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Όμως αυτόν ψήφισαν οι Έλληνες. Και τον ψήφισαν αφού πήρε το βραβείο το Χάρβαρντ. Γιατί οι εκλογές Σεπτεμβρίου του 2015 γίνανε μετά τον Ιούλιο του 2015 που πήρε το Χάρβαρντ το βραβείο. Και είπε το Χάρβαρντ σε όλο τον κόσμο: παιδιά, άνθρωπο δεν κάνει αδίκιο το περίπτερο. Και μετά οι Έλληνες πήγαν τον ψήφισαν σαν πρωθυπουργό. Άρα ποιο θα πήγε να μιλήσει με τον Ερντογάν. Παιδιά, όταν πάμε στην κάλπη, προσέχουμε. Γιατί έλεγε ο Αβραάμ Λίνκον: η ψήφος είναι πιο επικίνδυνη από τη σφαίρα. Με το πιστόλι μπορεί να σκοτώσεις τον διπλανό σου, ενίοτε τον εαυτό σου. Με την ψήφο σκοτώνεις το μέλλον των παιδιών σου. Και πήγαν και ψηφίσανε Τσίπρα. Και όχι μία φορά, τέσσερις φορές. Και τώρα μου λένε πως θα φύγει. Γιώργος, καλησπέρα σας. Το σημερινό κυβερνητικό υπουργικό συμβούλιο απαρτίζεται από 48 μέλη, τα οποία ανήκουν στα 18 υπουργεία. Ποια είναι η δική σας γνώμη στον ενδιατό αριθμό μελών του επόμενου υπουργικού συμβουλίου? Πόσα υπουργεία χρειάζεται η χώρα μας, ποια είναι η θέση του επί αυτού του θέματος? Σας ευχαριστώ από τον προτέρων. Είναι ουδού, λέει παγίω, μικρό και ευέλικτο σχήμα. Επειδή εγώ δεν ασχολείται, και εδώ είμαι για να σα λέω πάντα αυτό πιστεύω, εγώ πρακτικά δεν πιστεύω στο μικρό και ευέλικτο σχήμα. Και θα πω γιατί δεν πιστεύω. Σε ένα κράτο με πολύ καλή δημόσια διοίκηση, τι να του κάνω του πολλού υπουργού. Του λέτε, το κράτο είναι μόνο του. Υπάρχουν κράτη όπω η Ιταλία ή το Βέλγιο που μένουν μήνε ω κυβερνήσει και τα κράτη λειτουργούν μια χαρά. Στην Ελλάδα όμω, όπου αν δεν υπογράψει ο υπουργός δεν προχωράει τίποτα. Αν έχει λίγους υπουργούς, δεν θα μπορεί να μείνει τίποτα. Γιατί μέχρι ένα υπουργό ενό μεγάλου σχήματος να δει όλου του τομεί ευθύνη του, να του μάθει μόνο, θα περάσουν μήνες. Μέχρι να του μάθει, θα γίνει ένα σχηματισμό, θα γίνει. Άρα, καλύτερα περισσότεροι υπουργοί και υφυπουργοί για να έχουν το μάτι του κοντά στο κάθε φάκελο, στο κάθε θέμα και να του κυνηγάει ο πρωθυπουργό να υπογράφουν και να κινεί το σύστημα, πάρα το ανάποδο. Παραμένω σε ένα ιδεατό σύμπαν θα πάνε λίγοι που είναι καλή δημόσια διοίκηση. Αλλά αν θα πάρει χρόνο στην Ελλάδα, προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν είναι ο αριθμός των υπουργών το πρόβλημα. Είναι να είσαι ένα πρωθυπουργό πρακτικό που να είναι φιλελεύθερο και να είναι εργατικό και να έχει υπουργού από κάτω που να τρέχουν. Και αν δεν τρέχουν να του αλλάζει. Αυτό είναι. Αυτό περίπου το μοντέλο που προσπάθησε να κάνει ο Σαμαράς
και το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπω είναι το Σαββάτο, το θεωρώ εξαιρετικό πρωθυπουργό. Δεν στο έχω δει ποτέ, το θεωρώ εξαιρετικό πρωθυπουργό γιατί έκανε αυτό το πράγμα. Έκανε micro management. Ήταν από πάνω απ' όλα. Και ήξερε ο κάθε υπουργό όπω εγώ ότι ό,τι και να κάνει θα παρακολουθεί ο πρωθυπουργό. Μεγάλο πράγμα αυτό για τον υπουργό. Δεν χαλαρώνει. Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, πέρασε μία ώρα. Σαν γάλα νερό. Συγκεφαλαιώνω. Πού θέλω τη βοήθεια καθώς μπορείτε να στείλετε τώρα ερωτήσεις για την επόμενη εβδομάδα και να τις απαντήσω, έτσι. Στείλτε μου ερωτήσεις, όπως καλά τώρα δεν δω πώς απαντήσαμε, είτε στο Facebook είτε στο email. Θα τις μαζέψουμε πάλι με τους συνεργάτες μου και την άλλη εβδομάδα κάνουμε live πάλι Παρασκευή 5 με 6 και θα τις απαντήσω. Τώρα, θέλω και πάλι να μου στείλετε τη γνώμη σας για το σε ποια περιφέρεια πρέπει να κατέβω. Στη Βόρεια Αθήνα, που είναι από την Κηφισιά μέχρι το Γαλάθι, τη Νέα Χαλκιδόνα, Άγια Παρασκευή, Χαλάνδρη, Παπάω κλπ. Στην Δυτική Αθήνα, που είναι Περιστέρι, Εγάλεο, Καματερό κλπ. Στην Νότια Αθήνα, που είναι Γλυφάδα, Άλυμος, Παλαιοφάλιρο, Ελληνικό, Μοσχάτο κλπ. Καλυθέα, πείτε μου, πού πιστεύετε πρέπει να κατέβω. Θέλω και τη δική σας γνώμη. Η δική μου επιθυμία θα ήταν να είμαι ειλικρινής. Αγαπάω όλες τις περιοχές, έχω φίλους σε όλες τις περιοχές. Είναι για μένα πολύ δύσκολη αυτή η επιλογή. Άρα θα ήθελα και λίγο τη δική σας άποψη. Κάθε ιδέα σε αυτή τη φάση που να αποφασίσουμε είναι δεκτή. Πολλοί λένε γιατί ψήφισε η Νέα Δημοκρατία την απολογία. Ήταν πάγια θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη μέρα που εξελέγει ο βουλευτής Β' Αθηνών ότι πρέπει να σπάσει αυτή η περιφέρεια. Ήταν άποψη του τωρινή. Ήταν άποψη του από την πρώτη μέρα που ήταν βουλευτής. Και ήθελε να μείνει συνεπής σε αυτό που έλεγε σε όλη τη ζωή. Είναι κάτι που το τιμώ και το σέβομαι. Εγώ είχα άλλη γνώμη, ήθελα να είμαι ειλικρινής. Όμως δέχομαι ότι ο αρχηγός έχει δικαίωμα και πρέπει έχει δικαίωμα να μένει πιστός στις αρχές του. Γιατί τέτοιου πολιτικού θέλουμε. Και αυτό το στο Μητσοτάκι το αναγνωρίζω. Λοιπόν, να δω μάλλον. 5 με 6. Ζωντανά πάλι εδώ στο live on Facebook. Αναμένω τις ερωτήσεις σας. Δεν σχολίασα αρκετά τι έγινε χθες στο Eurogroup, να το πω για άλλη μια φορά. Ήταν δύσκολο το Eurogroup. Πολύ αρνητικό. Πιστεύω ότι η επίσκεψη μοσχοβητής στην Ελλάδα έκανε μεγάλη ζημιά στους Έλληνες συνταξιούχους. Δικαιώνεται η Νέα Δημοκρατία που αντέδρασε όσο είπε ο Μοσχοβησή. Δυστυχώς καταλάβαμε αμέσως τι θα γίνει. Οι δηλώσεις Μοσχοβησή στην Αθήνα και οι αλλεπάλληλες δηλώσεις των κυβερνητικών υπουργών οδήγησαν τελικά τους Ευρωπαίους να στείλουν θέση ένα σκληρό μήνυμα στην Ελλάδα ότι όλες οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρηθούν κατά κεραία. Αν ζητάνε αντίμετα για 28 εκατομμύρια, φανταστείτε θα ζητήσουν για 1,8 δισεκατομμύρια που είναι συντάξεις. Άρα δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Φυσικά θα δοθούν τα χρήματα, δεν πιστεύω ότι θα μπλοκάρει η δόση. Προφανώς θα πάρουν τη δόση απλώς από ένα μέρος καψονιού, α το πούμε έτσι. Που ο στόχο δεν είχε φυσικά το ΦΠΑ στο Αιγαίο, ο στόχο είχε τις συντάξεις και γενικά την μεταμνημονιακή συμμόρφωσή μας στο μνημόνιο. Θα μου πείτε τι είναι μεταμνημονιακή συμμόρφωση στο μνημόνιο αυτή, αφού δεν βγαίνουμε σαν το μνημόνιο σε όλη τη γη, βγαίνουμε το δανειακό πρόγραμμα. Το μνημόνιο παραμένει και εμείς θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και μπορούμε να το αλλάξουμε μόνο σε συνεννόηση με αυτούς και μόνο μετά από διαπραγμάτευση. Ο κύριος Τσίπρας, στο θέμα του ΦΠΑ του Αιγαίου, προφανώς έκανε κάτι κολοσσιαίο λάθος. Θυμίζω ότι η δήλωση του ιδίου του κύριου Τσίπρα ήταν ότι όσο είναι αυτός ο πρωθυπουργός, δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στα 5 νησιά, αλλά χθες ο κ. Τσακαλώτο δεσμεύθηκε ότι 1η Ιανουαρίου του 19 θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά. Άρα δύο την θα συμβούν. Ή ο κ. Τσίπρας θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά ψεύτης, σιγά τα βά, ή δεν θα είναι πρωθυπουργός μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 19. Θα δούμε τι από τα δύο θα συμβεί. Μπορεί, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνουμε. Μου αρέσει αυτό που κάνουμε. Μου αρέσει που στέλνετε ερωτήσεις. Μου αρέσει που απαντάτε. Μου αρέσει που κάνουμε αυτή τη μεγάλη παρέα. Θα είμαστε μαζί. Να είναι Παρασκευή 5 μέχρι εδώ. Να είστε καλά.